Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο Οικονομικό Φόρο των Δελφών, τελευταία μέρα. Και καλώς ορίσατε κυρίως στο πάνελ του EO. Θέλω να πω δύο λόγια για τον EO. Είναι το Entrepreneur Organization. Είναι ένα peer-to-peer organization για ιδιοκτήτες εταιριών από γνωστές εταιρείες με πολυετή εμπειρία, αλλά και για μικρότερες εταιρείες, γρήγορα αναπτυσσόμενες startups. Το σκεπτικό είναι ότι μοιράζονται μια κοινή επιχειρηματική ανησυχία, που πολλές φορές διαχέεται σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Κάθε συνάντηση είναι ένα μέρος απολύτως ασφαλές, μέσα στο οποίο μπορούν τα μέλη να μοιραστούν ανοιχτά θέματα προσωπικά, επαγγελματικά, οικογενειακά ακόμα, και από αυτά μπορούν να εμπνευστούν, μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες και έτσι, χωρίς ποτέ να υπάρχουν άμεσες συμβουλές, να πάρουν λύσεις μεταξύ τους που θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν στο έργο που έχουν αναλάβει ο καθένας. Τα μέλη του οργανισμού εξελίσσονται μαζί, είναι all about growth. Και προχωράνε μαζί, δημιουργώντας στενούς και ειλικρινείς δεσμούς. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα ζωτικό ερώτημα. Και αυτό αφορά την επιχειρηματική κοινότητα, όχι μόνο βέβαια, αλλά επειδή είμαστε στο πάνελ του EO, θα εστιάσουμε στους επιχειρηματίες. Και θα έχουμε και μία άποψη από μη επιχειρηματία, από υψηλό βαθμό στέλεχος. Το ερώτημά μας λοιπόν σήμερα είναι πώς μπορεί και αν μπορεί ο σύγχρονος επιχειρηματίας να πετύχει τόσο στην εργασία του, όσο και στη ζωή του. Να πω δύο λόγια για το τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτό είναι κάτι που μας αφορά, γιατί αυτό είναι το paradigm shift στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε, το well-being είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε μάθει να βλέπουμε το well-being σαν κάτι ίσως όχι τόσο σημαντικό, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με τον ορισμό που είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας. Είναι η ευμάρεια. Και όχι απλά η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ειδικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οπουδήποτε, η ψυχική υγεία του ανθρώπινου δυναμικού και του επιχειρηματία είναι θεμέλιος λίθος για την επιτυχία της επιχείρησης. Το well-being απλώνεται σε όλους τους τομείς της ζωής μας, αλλά θα τους βάλω σε πέντε έτσι για να τους ξεχωρίσουμε. Ο πρώτος είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Οι δικές μας αξίες, η ανάληψη ρίσκου, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων, η αυτοπεποίθηση, η διάβια, η αυτοηγεσία. Μετά έχουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Σκεφτείτε ότι διοικούμε ανθρώπους ή διοικείτε ανθρώπους. Άρα υπάρχει το κοινωνικό επίπεδο, υπάρχει το προσωπικό επίπεδο, η ιδιωτική μας ζωή, το επαγγελματικό και όλες οι σχέσεις που βοηθάνε να προχωρήσει. Ό,τι έχουμε στη ζωή μας, είτε είναι δουλειά, είτε είναι οικογένεια. Έχουμε την εργασία και τα οικονομικά και εκεί πέρα βλέπουμε τη δέσμευση, την ικανοποίηση, την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επαγγελματική πορεία και την οικονομική φυσικά ευμάρεια. Έχουμε τη σωματική υγεία και την ευεξία, που σε αυτό το κομμάτι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το στρες, ψυχοσωματικές ασθένειες που νομίζω όλοι πάσχουμε λίγο από κάτι, πνευματική διάβγεια, συνήθειες που δημιουργούν το lifestyle μας και που επιβαρύνουν πολλές φορές την υγεία μας, τη σωματική μας υγεία, πνευματική ηρεμία, ποιότητα ζωής. Και τέλος, ο πέμπτος τομέας είναι η πνευματικότητα. Και εκεί πέρα μιλάμε για την πίστη, μιλάμε για την αίσθηση πληρότητας και μιλώντας πολύ με τους entrepreneurs και στο EO, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το γιατί κάνω αυτό που κάνω, πώς το απολαμβάνω, η διανόησή μας, η καλλιέργεια του νου, το νόημα της ζωής και το νόημα αυτού που κάνω και πώς αυτό διαχέεται στον οργανισμό και πώς αυτό διαχέεται στις οικογένειές μας και σε ευρύτερο πλαίσιο στην κοινωνία. Τώρα, στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψυχική υγεία στον χώρο της επιχειρηματικότητας είναι πιο σημαντική από ποτέ και ειδικά γιατί είναι πάρα πολύ επιβαρημένο κοινό. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ψυχική υγεία στον κόσμο αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα γιατί έχει αποτιμηθεί. Και η αποτίμηση δεν είναι πολύ υπέρ μας. Σύμφωνα με την έκθεση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2016, και θέλω να το τονίσω το 2016, γιατί αυτό ήταν πριν από το COVID, η κακή ψυχική υγεία στον κόσμο, δηλαδή η απώλεια παραγωγικότητας που σχετίζεται ή που προκύπτει από την κακή ψυχική υγεία, ανέρχεται στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Δεν είναι λίγο. Στην Ευρώπη αποτιμάται το κόστος της κακής ψυχικής υγείας αποτιμάται σε περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη χώρα μας δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, παρόλα αυτά έχει γίνει μια αποτίμηση και μας βγάζει περίπου στο 4,6 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Κοιτώντας πιο συγκεκριμένα το θέμα της ψυχικής υγείας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, βλέπουμε ότι οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα στρες και είναι πολύ πολύ επιβαρημένοι. Είναι πολύ πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στο burnout, στην εξουθένωση, στην καθολική εξουθένωση. Και σύμφωνα με τη μελέτη της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης, δείχνει
Βλέπουμε ότι το 72%, είναι πάρα πολύ ψηλό το νούμερο, 72% των επιχειρηματιών αντιμετωπίζει πολύ ψηλά επίπεδα στρες, ενώ το Harvard Business Review δείχνει ότι μετά από ένα χρόνο οι επιχειρηματίες πλησιάζουν ή είναι ήδη στο burnout. Τα τελευταία χρόνια η αναγνώριση και η σημασία της ψυχικής υγείας έχει πάρει πολύ μεγάλη θέση και έχει γίνει πολύ πιο σημαντική, καθώς το τρίπτυχο ESG, ξέρετε, το Environment, Social και Governance, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για θεσμικούς επενδυτές και για τράπεζες και για εποπτικές αρχές. Οπότε ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτό το πάνελ θα έχει διευρυνθεί, αυτή η ενότητα θα έχει, όχι αυτό το πάνελ το δικό μας, αλλά η ενότητα του well-being και της ψυχικής υγείας θα πάρει ακόμα μια σημαντικότερη θέση στη συζήτηση για την οικονομική ευημερία και την κοινωνική ευημερία. Μαζί μας λοιπόν σήμερα για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα έχουμε την τιμή να είναι καλεσμένοι 5 εκλεκτοί ομιλητές. Οι 4 από αυτούς είναι, ξεκινώ από εδώ μέχρι εδώ, οι 4 είναι και μέλη του EO και η 5η κυρία είναι από τον κλάδο του corporate, για να πάρουμε και την άλλη πλευρά. Από τον επιχειρηματικό κόσμο, και θα ξεκινήσω όπως καθόμαστε, από τον επιχειρηματικό κόσμο και μέλος του EO είναι ο κύριος Βαγγέλης Δαβιτίδης, είναι συνιδρυτής και ιδιοκτήτης της 4 Wise Monkeys, η κυρία Άννα Καμαρίδη από τη βιομηχανία Global Wire, ο Δημήτρης Στρατάκης, ιδρυτής της Unismag και Snackcraft, ο κύριος Κωνσταντίνος Οικονόμου, CEO της Marine Tours, και από το corporate, η κυρία Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs και Sustainability Director της Qualco. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δαβιτίδη και θα ήθελα να τοποθετηθείτε εσείς στο θέμα όπως το νιώθετε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και θα ήθελα να ρωτήσω, καλημέρα καταρχάς σε όλους, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα ήθελα να ρωτήσω ποιος δεν έχει άγχος από εσάς. Είναι πραγματικά... Άρα είμαστε στην κατάλληλη αίθουσα, μια χαρά. Στο δικό μου τομέα, στη διαφήμιση, υπάρχει λοιπόν η φήμη, και πράγματι ισχύει αυτό, ότι είναι ένας πολύ εντατικοποιημένος χώρος. Πράγματι, τα deadlines αρκετές φορές είναι από πολύ δύσκολα έως ακατόρθωτα, οπότε η πίεση και το άγχος πηγαίνουν χέρι-χέρι με τη δουλειά μας. Χαίρομαι που σήμερα θα μιλήσουμε για το well-being, την ψυχική υγεία, και να το πω πιο γενικά για το ευζήν, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό του ευζήν? Υπάρχει κάποιο τέτοιο? Φυσικά και υπάρχει. Λέγεται Ικαρία. Οι άνθρωποι ζουν 100 χρόνια στην Ικαρία. Η Ικαρία ανήκει στις περίφημες μπλε ζώνες του πλανήτη. Αν το δείτε όλες τις στοιχείες αυτές, σχεδόν παντού είναι νησιά, για κάποιο λόγο. Πόσοι από εμάς λοιπόν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν την καθημερινότητά τους, να κατέβουν στην Ικαρία, να ζήσουν με τους παππούδες εκεί, πραγματικά να πίνουν το κρασάκι τους όλη μέρα και να ζήσουν σε διαφορετικούς ρυθμούς? Επειδή λοιπόν ξέρουμε όλη την απάντηση, πόσο εύκολο είναι για το σύγχρονο επιχειρηματία, πατέρα, στέλεχος, έτσι, σε αυτούς τους φρενήρες ρυθμούς που ζούμε, να κατακτήσει το ευζήν? Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας τη δική μου εμπειρία, όπως κάνουμε στο ΙΟ. Θα μοιραστώ μαζί σας δύο κομικά γεγονότα που συνέβησαν σε μένα. Στα αμερικάνικα δεν θα το έλεγα έτσι, θα το έλεγα aha moments που είχα. Δύο προϋποθέσεις για το ευζήν και δύο tips αντιμετώπισης του άγχους. Ξεκινάω λοιπόν από τα γεγονότα. Το πρώτο ήταν και η πρώτη μου επαφή με τον οργανισμό πριν γίνω μέλος. Ναι. Είχαν φέρει λοιπόν κάποιον επιχειρηματία από την Αμερική, μάλιστα ήταν, νομίζω ότι είχε κάποια σχέση με τα Taco Bell, αυτή την περίφημη διάσημη τεράστια αλυσίδα Mexican fast food κτλ. Το πρώτο λοιπόν που μας λέει ο τύπος είναι: είστε σίγουροι ότι θέλετε να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας? Αυτό είναι που θα σας κάνει ευτυχισμένους? Σοκαρίστηκα. Εγώ νόμιζα ότι θα έμπαινα σε μια οργάνωση που θα με βοηθήσει να μεγαλώσω την επιχείρησή μου, και το πρώτο που άκουγα είναι: μεγάλη είναι σίγουρα αυτό που θέλεις από τη ζωή σου? Ήταν πραγματικά για μένα ένα ας πούμε aha moment αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι κανείς μας δεν σπουδάζει για να γίνει επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας κάποιος γίνεται, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, επειδή πραγματικά θέλει να κάνει κάτι,
Είναι πηγαίο αυτό το πράγμα μέσα του και θεωρεί ότι αυτό το πράγμα θα τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν το κάνει ούτε για τη δόξα, ούτε για τα χρήματα. Αυτά προκύπτουν αν συνωμοτήσει όλο το περιβάλλον γύρω μας, αν είναι εκεί το ταλέντο, η ικανότητα, η τύχη κτλ. Κτλ. Το δεύτερο λοιπόν aha moment ήταν το εξής. Διάβασα πριν χρόνια μια μελέτη, την οποία πραγματικά ανατρέχω πίσω σε αυτή τη μελέτη πάρα πολύ συχνά, η οποία συσχέτιζε το οικονομικό υπόβαθρο, τις οικονομικές απολαύσεις ενός ανθρώπου με την ευτυχία. Διαπίστωνε λοιπόν οι έρευνες στην Αμερική ότι τα 3.000 δολάρια είναι ένα επίπεδο το οποίο διασφάλιζε εκείνη την εποχή, νομίζω ήταν πριν 10 χρόνια, ένα ικανοποιητικό επίπεδο επιβίωσης, διαβίωσης, να το πω πιο σωστά, και πάνω από αυτό το threshold, ας πούμε, ο κόσμος δεν ήταν περισσότερο ευτυχισμένος. Δηλαδή, το επίπεδο ευτυχίας γινόταν επίπεδο. Και άρχισα να βλέπω τον κόσμο γύρω μου και συνειδητοποίησα του λόγου του αληθές, ότι τελικά ο εύπορος κόσμος, οι εύποροι άνθρωποι, δεν ήταν απαραίτητα πιο ευτυχισμένοι, δεν διασφάλιζε αυτό το πράγμα την ευτυχία. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι οι προϋποθέσεις, κατ' εμέ, του ευζήν. Η πρώτη νομίζω ότι είναι ο σκοπός. Είναι αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά meaningfulness, δηλαδή να ζω μια ζωή με νόημα, να έχω μια εργασία με νόημα και πραγματικά στη ζωή ενός επιχειρηματία αυτές οι προϋποθέσεις εν δυνάμει υπάρχουν. Δηλαδή κάνουμε πράγματα για τα οποία είμαστε παθιασμένοι, κάνουμε πράγματα για τα οποία λογικά μας γεμίζουν, λογικά μας εκφράζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σκεφτείτε και όλους αυτούς τους δρόμους. Έλα, Μάκη, το βρήκα. Θα κάνω γιαουρτάδικο. Θα έχει στα λεφτά. Ο λάθος δρόμος. Έτσι. Έχω την τύχη στη δουλειά μου να έχω κάνει, ας πούμε, δύο διαφημιστικά με το «Γιάννετε το κούμπο». Ναι. Στα περιθώρια, λοιπόν, των γυρισμάτων, μιλάμε αρκετά με το Γιάννη. Όλη αυτή η πίεση που δέχεται ένας αθλητής, όλο αυτό το άγχος, πώς το διαχειρίζονται, πώς δηλαδή δίνουν αυτοί τις περίφημες παραστάσεις που δίνουν όλοι οι αθλητές μπροστά σε χιλιάδες κόσμο και δεν λυγίζουν από το άγχος. Η απάντηση είναι ακριβώς το ίδιο με τον επιχειρηματία. Γουστάρουν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Ο Γιάννης, όταν πιάνει μπάλα στα χέρια του, γίνεται μικρό παιδί ξανά. Και με το ίδιο πάθος που έπαιζε στο φιλαθλητικό ή σε ένα γηπεδάκι της γειτονιάς στα Σεπόλια, με το ίδιο πάθος παίζει και τώρα απέναντι σε χιλιάδες κόσμο. Το πρώτο λοιπόν είναι ο σκοπός. Το δεύτερο είναι το όραμα, το vision. Okay, κάνω κάτι που με εκφράζει, αλλά τι ακριβώς επιχείρηση θέλω να έχω. Δηλαδή, κόσμο ταΐζει και η κουκουβάγια πίσω από το Hilton, κόσμο ταΐζει και ένα κουτούκι της γειτονιάς στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά ποιο είναι το όραμά μου, τι είδους σεφ θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι ένας μισελενάτος σεφ ή θέλω να είμαι το μαγειριό της γειτονιάς. Είναι okay και τα δύο, αρκεί να μου είναι clear πού θέλω να πάω, τι σεφ θέλω να είμαι και να το προστατεύσω αυτό το πράγμα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ήρθα σε επαφή με το ιό είναι οι sea clients. Είναι δηλαδή κάποιοι πελάτες οι οποίοι δεν θα με πάνε απαραίτητα μπροστά στη δουλειά μου, αλλά θα με πάνε πίσω. Και το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι οι καριέρες, ο χαρακτήρας χτίζεται πάνω στα όχι. Δεν χτίζεται πάνω στα ναι. Και είναι σημαντικό το ότι ο κακός πελάτης, ή για να το πω πιο σωστά, ο λάθος πελάτης είναι αυτός που θα με αγχώσει, είναι αυτός που θα μου καταστρέψει το well-being. Οπότε, για να συνοψίσω, το νούμερο ένα για μένα αντιμετώπισης του άγχους είναι η πρόληψη. Δηλαδή, χτυπάς το κακό στη ρίζα του. Ζεις μια ζωή με νόημα, ούτως ώστε να μην φτάνεις στο σημείο να έχεις άγχος. Επειδή όμως πάντα παρισφρεί αυτό και στις καλύτερες οικογένειες, θα σας πω τα δύο δικά μου tips αντιμετώπιση του άγχους. Το νούμερο ένα είναι μεγάλη περίοδο αποσυμπίεσης. Στη δουλειά μας, επειδή είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι, προφανώς υπάρχουν περίοδοι που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να το εξισορροπήσουμε αυτό, υπάρχουν και περίοδοι, δηλαδή το καλοκαίρι δίνουμε στο προσωπικό μας 3 εβδομάδες άδεια συνεχόμενη. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να
λείπω συνήθως ένα μήνα όλο τον Αύγουστο. Είμαι σε μέρη όπως, ξέρω εγώ, στο Περού, στον Αμαζόνιο, με σαμάνους. Είμαι στο Κασμίρ κάνοντας σε μοναστήρια διαλογισμό, σε βουδιστικά μοναστήρια, στη Νότια Ινδία, στην Κεράλα, σε αγιουβερδικά κέντρα κτλ. Κτλ. Ξέρετε, ένας από τους πιο σπουδαίους προπονητές στο NBA, ο Phil Jackson, αυτό που έκανε κάθε καλοκαίρι όταν τελειώναν οι αγώνες, πήγαινε και έμενε με αυτόχθονες Ινδιάνους στη Βόρεια Ντακότα στα βουνά για να απομονώνεται. Το δεύτερο tip είναι ολιστικά συστήματα. Για μένα, σε ένα από τα προαναφερθέντα ταξίδια, ήρθα σε επαφή με τον βουδισμό και είδα ότι αυτό το διάσημο ρητό, ότι δεν έχει νόημα να αγχώνεσαι για πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις. Ξέρετε, αγχωνόμαστε όταν κάνουμε προβολή είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον. Δηλαδή, αγχωνόμαστε για ένα γεγονός που ανήκει στο παρελθόν και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. It's over our powers, μας ξεπερνά. Ή στο μέλλον, δηλαδή φανταστείτε, ένα μπασκετμπολίστα πάει να ρίξει μια βολή. Αγχώνεται ότι θα τη χάσει, τι κάνει εκείνη τη στιγμή, κάνει μια προβολή στο μέλλον. Είναι έτοιμος να ρίξει το σούτ και σκέφτεται, πω θα χάσω τη βολή, θα χάσουμε το πρωτάθλημα, θα ξεφτυλιστώ, δεν θα ξαναβρω δουλειά, θα με μισούν όλοι. Αυτό είναι προβολή στο μέλλον. Αυτό είναι που δημιουργεί το άγχος. Όταν λοιπόν ζεις τη στιγμή, δεν έχεις το άγχος της προβολής είτε στο μέλλον είτε στο παρόν. Κλείνοντας, θα πω το εξής. Το ταξίδι που λέγεται ζωή θα ήταν ένα ανέμελο ταξίδι, θα μπορούσε να είναι ανέμελο ταξίδι, αλλά θα ήταν βαρετό. Αυτό που το κάνει συναρπαστικό είναι να ξέρεις την ιθάκη σου, να προσπαθείς να πας σε αυτή και να εύχεσαι το ταξίδι να είναι μακρύ για να το απολαύσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μίλησες για το why, για το γιατί κάνουμε τα πράγματα, για το πόσο νόημα έχει το νόημα στη ζωή μας και είναι πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ χρήσιμα τα tips που μας έδωσες. Να πω ότι θα βρείτε στις καρέκλες σας απάνω ένα χαρτάκι που μπορείτε να, με ένα QR code μπορείτε να το κοιτάξετε κάποια στιγμή και να μπείτε εκεί να κάνετε ένα burnout test, να δείτε ένα stress test, να δείτε πού βρίσκεστε εσείς. Θα συνεχίσω. Δεν ξέρω, στα κόκκινα, κοιτάξτε το. Μπορεί να είστε καλύτερα από ό,τι φαντάζεστε, μπορεί να είστε χειρότερα από ό,τι φαντάζεστε. Αλλά εδώ είμαστε για να πάρετε ό,τι μπορείτε περισσότερο για να το αντιμετωπίσετε. Θα ήθελα να συνεχίσω με την κυρία Καμαρίδη, συγγνώμη, και θα απευθυνθώ σε εσάς, όχι μόνο σαν επιχειρηματία, αλλά και σαν γυναίκα επιχειρηματία, με ό,τι σημαίνει αυτό, και ειδικά μια γυναίκα επιχειρηματία σε βιομηχανία. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για το βασικό μας θέμα, επιτυχία στην προσωπική, στην ιδιωτική και στην επαγγελματική ζωή. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, ο επιχειρηματίας να τα καταφέρει και στα δύο? Η γρήγορη απάντηση είναι ναι, μπορεί. Και μπροστά μας έχουμε ήδη τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και βασική προϋπόθεση είναι κάποιος να επιλέγει συνειδητά, να έχει ως προτεραιότητα τις απαιτήσεις της εργασίας και της καριέρας, αλλά και τις απαιτήσεις της προσωπικής του ζωής. Όπως δηλαδή κάποιος σημειώνει στο ημερολόγιό του, στην ατζέντα του, τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και θεωρεί εκείνα τα σλότς ως κλεισμένα, το ίδιο να κάνει και για τον χρόνο που θέλει να διαθέσει στον εαυτό του ή και στους δικούς του ανθρώπους. Από την άλλη, η ίδια η ζωή δεν είναι τέλεια, άρα μη μας διακατέχει και εμάς μία ανάγκη να είμαστε τέλειοι σε όλα. Άλλες φορές μπορεί να επιτύχουμε αυτήν την ισορροπία, άλλες πάλι όχι. Και αυτό είναι εντάξει. Σημασία έχει να κάνουμε ό,τι είναι ρεαλιστικά εφικτό να γίνει. Άλλωστε, και σε ό,τι αφορά στην επιτυχία, για τον καθένα μας είναι κάτι διαφορετικό και μοναδικό. Σωστά. Θα συμφωνήσω. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας σκέψη για το τι επίπτωση βλέπετε να έχει η συμμετοχή σε πολλαπλούς ρόλους, μάλλον σε υψηλό επίπεδο, στο well-being σας, σαν γυναίκα επιχειρηματία. Γιατί η επίπτωση υπάρχει. Σίγουρα. Σίγουρα η ενασχόληση σε υψηλούς ρόλους απαιτεί υψηλές αντοχές και ψυχικό απόθεμα. Εγώ όμως ασχολούμαι με πράγματα που μου αρέσουν και έχουν αξία για μένα, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω μου, οι οποίοι εισπράττουν το θετικό αντίκτυπο από τη συμβολή μου και τη συμμετοχή μου σε αυτά. Ό,τι αναλαμβάνω, το αναλαμβάνω με όρεξη και με πάθος και έχοντας πάντοτε ως γνώμονα να καταφέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Χωρίς όμως αυτό το κάνω με τρόπο ψυχαναγκαστικό. Mm-hmm. Έτσι, η συμμετοχή μου σε πολλαπλούς ρόλους αποτελεί συνειδητή επιλογή. Mm-hmm. Φυσικά, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω άμα δεν είχα την υποστήριξη από την οικογένειά μου, η οποία είναι δίπλα μου σε κάθε μου επιλογή, και χωρίς τη βοήθεια των συνεργατών μου, για τους οποίους νιώθω και μεγάλη ευγνωμοσύνη.
Άρα να συμπεράνω ότι, γιατί φτάνει η επόμενη ερώτηση, αλλά με πάτε εκεί πέρα, να συμπεράνω ότι για σας η σημασία του well-being, αν το τοποθετήσουμε έτσι, στο νιάξιμο για την οικογένεια, στο νιάξιμο για τον εαυτό μας, τη φροντίδα μας, είναι μεγάλη. Ωστόσο, η σημασία του στην απόδοση των ηγετών, θα ήθελα να μας πείτε, ναι, και στην ευημερία της επιχειρηματικής κοινότητας γενικά ποια μπορεί να είναι. Ναι. Λοιπόν, οι ηγέτες εκείνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αξία του well-being και την εφαρμόζουν στην πράξη και στην καθημερινότητά τους, είναι επιτυχημένοι στο ρόλο τους και άρα αποδοτικοί. Διότι ο ηγέτης εκείνος ο οποίος βιώνει σωματική και συναισθηματική ευεξία είναι σε θέση να κάνει καλά αυτό που είναι στο επίκεντρο του ρόλου του και πιο σημαντικό από όλες οι υπόλοιπες αρμοδιότητες του. Και ποιο είναι αυτό? Να φροντίζει για τους ανθρώπους του και για το δικό τους well-being. Γιατί ένα ευτυχισμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι και πιο παραγωγικό. Η καλλιέργεια κλίματος υγείας και ευεξίας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για έναν οργανισμό. Γι' αυτό και βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων τους μεγαλύτερους και πιο καινοτόμους οργανισμούς. Η επίτευξη του well-being είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς μπορεί να συνδράμει στη μείωση του άγχους, στη δημιουργία θετικών εργασιακών περιβαλλόντων και εμπειριών και να δημιουργήσει και ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι μπορούν να ευδοκιμούν και να αναπτύσσονται. Και φυσικά αυτό ξεκινάει από την κεφαλή ενός οργανισμού που είναι ο ίδιος επιχειρηματίας. Yeah. Οπότε, όσο περισσότεροι επιχειρηματίες υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση του well-being που αφορά σε όλες του τις διαστάσεις, σωματική, συναισθηματική, ψυχική, ευεξία, και ταυτόχρονα βρίσκουν και την ύπαρξη νοήματος και σκοπού στην επιχείρησή τους, τότε δημιουργούν και μια κουλτούρα υγείας και ευεξίας μέσα στην επιχείρησή τους. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για μια κουλτούρα υγείας και ευεξίας μέσα σε έναν οργανισμό, τότε αναμφίβολα μιλάμε για μια θετική εργασιακή κουλτούρα που προσελκύει ταλέντα, δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους να αναπτυχθούν και έχει και ανωδικά αποτελέσματα. Τώρα, βέβαια, βασικές προϋποθέσεις, βασικές παράμετροι για να επιτευχθούν αυτά τα θετικά αποτελέσματα είναι ο τρόπος ηγεσίας και διοίκησης, είναι οι πολιτικές εταιρείες, είναι οι καθημερινές πρακτικές που εφαρμόζονται και ούτω καθεξής. Όσοι περισσότεροι επιχειρηματίες, λοιπόν, ηγούνται επιχειρήσεων εναρμονισμένων σε μια κουλτούρα που προωθεί και υπηρετεί το well-being, τόσο περισσότερο ενισχύεται και η ύπαρξη μιας ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, η οποία εξασφαλίζει αυτό που θέλουμε, συνθήκες βιωσιμότητας, που αναφέραμε και πριν, το ESG, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ευδοκιμούν, μπορούν να αναπτύσσονται, μπορούν να είναι παραγωγικοί. Γιατί οι επιχειρηματίες στηρίζονται σε ένα προσωπικό σαν αυτό που είναι υγιές, που έχει υγεία αποθέματα για ανθεκτικότητα διαρκείας και όχι σε ανθρώπινο δυναμικό και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια της εξουθένωσης και της εξάντλησης. Θα θέλαμε, έτσι κλείνοντας με εσάς, να μας πείτε τη δική σας οπτική για τις πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι ηγέτες, ειδικά οι επιχειρηματίες, γιατί είμαστε στο πάνελ του ΙΟ, υπενθυμίζω. Οπότε θα ήθελα να ακούσω από τη δική σας πλευρά, σαν επιχειρηματία, σαν γυναίκα, ποιες είναι οι πρακτικές που πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ζωτική σημασία για τους επιχειρηματίες. Γιατί όμως? Γιατί το να είσαι επιχειρηματίας είναι δύσκολο. Έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας και όχι πολλούς ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας. Εάν η ζωή μας είναι εκτός ισορροπίας, δεν θα καταφέρουμε να διαπρέψουμε σε κανένα τομέα. Mm-hmm. Το να δουλεύουμε περισσότερες ώρες συνήθως δεν είναι πιο παραγωγικό. Άρα πρέπει να ενσωματώσουμε τα πράγματα που είναι σημαντικά για μας ενώ αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας. Καταρχάς πρέπει να κάνουμε μία δουλειά που αγαπάμε, όπως είπε και ο Βαγγέλης. Η εργασία είναι ένα μεγάλο κομμάτι της συνολικότερης ζωής μας, άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες μέσα από τις οποίες θα απολαμβάνουμε ικανοποίηση και χαρά από το έργο που παράγουμε. Και οι συνθήκες αυτές ξεκινάνε το μέσα μας, από τον τρόπο σκέψης μας. Βασικό είναι λοιπόν να αναπτύξουμε μια νοοτροπία που θα βλέπουμε τις δυσκολίες και τις αντικσότητες της καθημερινότητάς μας ως τρόπους εξέλιξης και επιτυχίας. Να βρούμε δηλαδή μέσα από τα εμπόδια, να δούμε πώς μπορούμε να τα φέρουμε σε καλύτερη μοίρα. Αυτή η οπτική λοιπόν ενδυναμώνει έναν επιχειρηματία και τον κάνει να βλέπει τα πράγματα θετικά με ένα ρεαλιστικό τρόπο,
Οπότε έτσι αποφεύγει ο επιχειρηματίας να πέσει στην παγίδα της μιζέριας και της αυτολύπησης που μόνο κακό μπορεί να κάνει στην ψυχολογία του. Επίσης, μία άλλη πρακτική, η δεύτερη πρακτική, είναι η καλή διαχείριση του χρόνου μας. Και αυτό αποτελεί μία κοινή πρόκληση για όλους τους επιχειρηματίες σήμερα. Διότι όλοι σήμερα διεκδικούν λίγο από το χρόνο μας και πολλές φορές καταλήγουμε εξαντλημένοι στο τέλος της μέρας να διαπιστώνουμε ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε όσα είχαμε προγραμματίσει για εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό, και πάλι θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, να λέμε όχι και να βάζουμε όρια, να θέτουμε όρια. Γιατί πρέπει να λέμε όχι σε ό,τι δεν συμβάλλει ουσιαστικά στα αποτελέσματα που θέλουμε να φέρουμε στην επιχείρησή μας, όχι σε ό,τι μας παίρνει εστίαση μακριά από θέματα και στόχους οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη ζωή μας. Μόνο έτσι καταφέρουμε να είμαστε παραγωγοί, μόνο έτσι καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τον ελεύθερο χρόνο που χρειαζόμαστε για να τον αφιερώσουμε σε εμάς, να τον επενδύσουμε στην οικογένειά μας, να τον αφιερώσουμε σε σημαντικές σχέσεις της ζωής μας και ούτω καθεξής. Άλλο εφόδιο, άλλη πρακτική. Λοιπόν, για να κατακτήσουμε ένα υγιές επίπεδο well-being, είναι να βαδίζουμε με βάση τις προσωπικές μας αξίες και την αφεντικότητά μας. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει αυτή η καταπίεση μιας πλασματικής ευτυχίας και επιτυχίας, που όλοι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε, κάτι διαφορετικό. Να χάνουμε την αυθεντικότητά μας και να λειτουργούμε με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τις ανθρώπινες αξίες που θέλουμε να υπηρετούμε. Οπότε, εγώ προσωπικά θεωρώ αδιαπραγμάτευτες τις αρχές της δικαιοσύνης, της καλοσύνης, της υπευθυνότητας, της ηθικής, αξίες τις οποίες εφαρμόζω και στον τρόπο που ασκώ το επιχειρήν. Έτσι, έχω χτίσει μέσα μου γερές βάσεις και έχω αναπτύξει την ανθεκτικότητα που χρειάζεται στη δύσκολη καθημερινότητα, για να ξεπερνάω τη δύσκολη καθημερινότητά μου ως επιχειρηματίας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυθεντικότητα χτίζει ψυχική ανθεκτικότητα και ικανοποίηση. Όχι μόνο για όσα καταφέρουμε καθημερινά να πετύχουμε, αλλά και όσα θέλουμε να πετύχουμε γενικότερα στη ζωή μας, ως επιχειρηματίες, ως ηγέτες, ως άνθρωποι. Τέλος, δεν θα ήθελα να παραλείψω και την αξία της συνεισφοράς στην κοινωνία ως μέσο επίτευξης του δικού μας προσωπικού well-being. Το να δίνουμε πίσω στις κοινότητες, γιατί η προσωπική ενασχόληση ενός επιχειρηματία με θέματα που αφορούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου μας. Ειδικά μια εταιρεία λειτουργεί μέσα στην κοινωνία και δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από θέματα που την απασχολούν. Και σε εποχές κρίσης όπως σήμερα, που οι περισσότεροι παραδοσιακοί θεσμοί καταρρύπτονται, η κοινωνία έχει ανάγκη να στηριχθεί σε οργανισμούς, σε υγιείς πυλώνες, τους οποίους μπορεί να εμπιστεύεται. Και οι μεγάλοι οργανισμοί κάλλιστα μπορεί να αποτελέσουν αυτούς τους πυλώνες. Γι' αυτό και για μας ως επιχειρηματίες, το να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στο κοινό καλό και να βοηθάμε στην επίτευξη του well-being για τους άλλους, μας δίνει και εμάς ικανοποίηση, πληρότητα, χαρά. Έτσι, αυτός τελικά είναι ένας ακόμα τρόπος να ισορροπούμε την προσωπική μας με την επαγγελματική ζωή και να είμαστε, και της προσωπικής ζωής, συγγνώμη, και να είμαστε ψυχικά καλά. Γιατί όταν είμαστε ψυχικά καλά, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ικανότητές μας, γινόμαστε πιο παραγωγικοί, διαχειριζόμαστε καλύτερα το χρόνο μας και συνεισφέρουμε ενεργά στην κοινότητά μας. Και κλείνω με ένα πολύ ωραίο γραπτό του Χόρχε Μπουκάι που διάβασα μελετώντας το mental health, που μας λέει ότι η ψυχική υγεία συνεπάγεται συμπεριφορά θερμή, γενναιόδορη, γεμάτη κατανόηση, συνέστημα τρυφερό, στάση εγκάρδια και πράξη αλληλεγγύης. Είναι τη ζεμότητα του Λίβαϊ. Διαπίστωσα στο τέλος της ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι όλοι θα είστε πολύ κοντά στις απαντήσεις σας. Θα συνοψίσω ίσως αργότερα, γιατί ήταν πολλά τα σημεία. Οπότε τελικά θα κρατήσω από όλους σας κάτι για το τέλος. Θα ήθελα να περάσω στον κύριο Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, η επιχείρησή σας είχε μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τώρα, πρόσφατα κιόλας, είστε μπροστά σε ένα καινούριο βήμα με τη μονάδα παραγωγής που έχετε ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο. Πώς διατηρείτε την οξυδέρκεια και τη σαφήνεια της σκέψης σας μέσα σε μια πίεση που αναγκαστικά προκύπτει, ειδικά όταν υπάρχει τόσο ραγδαία ανάπτυξη?
Ωραία. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι, θα ξεκινήσω λίγο και θα πω πώς το καταφέρνω αυτό, από λίγο μοιράζοντας δύο πράγματα για τη δική μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Και μάλιστα, κάνοντας reflect σε αυτά που είπε και ο Βαγγέλης και η Άννα πριν, πρέπει να πω ότι το ταξίδι της επιχειρηματικότητας είναι, βλέποντας πίσω σε αυτά που περάσαμε κι εμείς, κάτι το οποίο είναι πολύ στρεσογόνο, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο άγχος και έχω περάσει κι εγώ για να φτιάξουμε την εταιρεία και να τη φτάσουμε εδώ που είναι, μία περίοδο στην οποία θυμάμαι τον εαυτό μου, τα πρώτα χρόνια ειδικά, να έχω κρίσεις πανικού, να ξυπνάω το βράδυ με υδρότα και να προσπαθώ να αντιμετωπίσω όλα αυτά το ρίσκο, διότι έβλεπα πάνω σε αυτό που φτιάχναμε, όχι μόνο τα όνειρά μου, αλλά και την οικογένειά μου, τους εργαζόμενους μας, όλους αυτούς οι οποίοι περιμέναν να δούνε αποτέλεσμα ή να πετύχουν πράγματα μέσα από αυτό που κάναμε. Και τελικά εντόπισα δύο πράγματα. Είδα επίσης ότι όσο κι αν νομίζεις ότι διαχειρίζεσαι καλά το άγχος, το στρες και την διαχείριση της εταιρείας ή μάλλον του εαυτού σου όσο διαχειρίζεσαι την εταιρεία, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει προς τα έξω και στο περιβάλλον σου και βγαίνει και προς τα έξω και προς τους εργαζόμενους και την εταιρεία και είτε νομίζεις εσύ ότι είμαι καλά, δεν φαίνεται, είναι οκ, okay, πας και με ένα χαμόγελο στη δουλειά, τελικά είσαι λιγότερο παραγωγικός και αυτό βγαίνει και σε χαμηλότερη παραγωγικότητα ή στρες και προς τους εργαζόμενους σου. Τι με βοήθησε εμένα σε εκείνη την περίοδο, θυμάμαι, δύο πράγματα. Ένα ήταν η ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου. Οκ, okay, και ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Άρα, πες δεν πάνε καλά τα πράγματα, Δημήτρη, αγχώνεσαι, στρεσάρεσαι, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Και ανακάλυψα ότι στο τέλος της ημέρας, όταν φτάσεις στο what is the worst that can happen, πες ότι η εταιρεία χρεοκοπεί, πες ότι δεν πάνε καλά και μπορείς να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου ότι εγώ σαν Δημήτρης στην συγκεκριμένη περίπτωση νιώθω καλά, είμαι εντάξει, δεν μου λείπει κάτι, δεν έχω θέμα ότι αν δεν έχω την οικονομική απολαβή από αυτό ή την αναγνώριση της επιτυχίας ή την αποτυχία πιθανώς ότι δεν πήγα καλά και απέτυχα. Αν λοιπόν νιώθεις καλά με αυτό και στο τέλος σήμερα είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, μπορείς να χτίσεις πάνω εκεί πάρα πολλά. Το δεύτερο που εντόπισα ήταν ότι πέρα από το αν νιώθεις εσύ εντάξει με τον εαυτό σου, είναι ότι αυτό πρέπει να διαμορφώσεις ένα περιβάλλον στο οποίο απολαμβάνεις το ταξίδι. Και αυτό γίνεται μάλλον, και είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι κάποια στιγμή σταμάτησα να κοιτάζω και να λέω έχω ένα συγκεκριμένο στόχο. Το να πετύχω αυτό, να φτάσει η εταιρεία να είναι σε τέτοιο μέγεθος ή να φτάσουμε να πουλήσουμε ή να βγάλω πολλά λεφτά ή να κάνω κάτι άλλο. Και ανακάλυψα μάλιστα ότι απολάμβανα αυτό που έκανα, τη δημιουργία, την εξέλιξη και ότι μέσα από αυτό το ταξίδι μπορούσα να δω εξέλιξη και για τον ίδιο τον εαυτό μου. Και ήταν ένα μεγάλο aha moment αυτό, διότι μόνος μου έφτασα στο σημείο να απολαμβάνω την καθημερινότητα και να γίνω και πολύ πιο παραγωγικός σε αυτό που κάνω, αλλά και να μην με επηρεάζει τόσο τα πάνω-κάτω, το στρες, το άγχος, το αν κάτι δεν πάει καλά, διότι απολαμβάνω αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου και νιώθω καλά ακόμα και αν αυτό δεν πάει καλά. Δεν εξελιχθεί όπως θα περίμενα. Αυτή ήταν η βασική, έτσι, δύο βασικά πράγματα που θα ήθελα να πω. Για να πάω στην ερώτησή σου. Τι είναι αυτό που με κρατάει εμένα σήμερα? Και εκεί ήταν που είναι να δίνω περισσότερο βαρύτητα στον εαυτό μου πρώτα. Και μάλιστα θυμάμαι γιατί το ακουμπήσαμε, έλεγα πώς θα το πω αυτό, θα ακουστώ σαν εγωιστής, δηλαδή να ξεκινάς πρώτα από τον εαυτό σου. Και μου έμεινε ο όρος ο οποίος μου τον έδωσες εσύ, που δεν είναι εγωισμός, είναι εσωκεντρισμός. Είναι πώς επικεντρώνεσαι πρώτα στον εαυτό σου για να είσαι εσύ καλά και μετά να γίνεις πιο παραγωγικός ή μάλλον αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι πιο παραγωγικός και πιο
δημιουργικός στην καθημερινότητα όσο και στη δουλειά που κάνεις. Λοιπόν, και όταν αυτό το ανακαλύψεις στο σύνολό του, δεν υπάρχει περίπτωση σαν επιχειρηματίας αυτό να μπορείς να μην προσπαθήσεις να το περάσεις και στα στελέχη σου και στους ανθρώπους σου και στο περιβάλλον σου. Διότι όταν εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι για τη δική σου ευεξία και προσωπική εξέλιξη το να έχεις αυτό το περιβάλλον και να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία πρώτα σε κάνουν εσένα να είσαι εντάξει και πόσο όταν πηγαίνεις στο γραφείο, πόσο περισσότερα πράγματα μπορείς να πετύχεις. Η πρώτη σου ευθύνη είναι να μεταδώσεις και να κάνεις αυτό το περιβάλλον για τους εργαζόμενους σου. Και εκεί είναι που δίνω την περισσότερη μου προσοχή, διότι τελικά ξέρω το τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει. Και κλείνοντας για αυτήν την ερώτηση, θέλω να πω, έχω δει ένα πολύ μεγάλο υποστηρικτικό περιβάλλον στο ΙΟ για αυτό και εύχομαι αυτό να το είχα ανακαλύψει νωρίτερα. Και σήμερα στο mentoring και coaching που κάνουμε και σε νεότερους επιχειρηματίες, βλέπω ότι θα περάσουν το ίδιο ταξίδι, αλλά έχουν ίσως αυτό που εγώ δεν κατάφερα να είχα και το ανακάλυψα μόνος μου, την ευτυχία και να έχουν ανθρώπους, είτε θα έλεγα την όχι πολυτέλεια, αλλά έχουμε περάσει αυτό το ταξίδι και είμαστε δίπλα τους και βοηθάμε και δίνω συμβουλές σε πολλούς νέους επιχειρηματίες σήμερα που κάνω mentoring και μου λένε έχω αυτό να κάνω, έχω εκείνο, τους βλέπω αγχωμένους και ρωτάω, okay, πήγε σήμερα στις 9 το πρωί για τρέξιμο που είχες. Βάλεις στόχο, θα πηγαίνεις για τρέξιμο. Το έκανες. Και μου λέει, όχι, γιατί είχα αυτό το... Όχι, ξεκίνα με αυτό. Και πολλά άλλα. Νομίζω έχουμε γνώση και αυτό το περιβάλλον του ΙΟ και των επιχειρηματιών που έρχονται μαζί, είτε είναι στο ΙΟ είτε εκτός και μοιράζονται εμπειρίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρότεινα να το κυνηγάτε. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για τη χρήση της λέξης. Προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα να τη δώσουμε στον κόσμο ακριβώς για να πενοχοποιηθεί αυτή η δυνατότητα να ασχοληθείς με τον εαυτό σου πρώτα για να μπορείς να συνεισφέρεις σε όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα, μιας και έχεις μπει τώρα στο ταξίδι με την Αμερική και την παραγωγική μονάδα στην Αμερική, να μας... Γύρισα στον ενικό, δεν πειράζει. Να μας πεις... αν έχεις δει διαφορά στο κομμάτι του well-being, της ψυχικής υγείας, το πώς το αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σε σχέση με την Αμερική και εδώ, ή ακόμα και στο θέμα του πώς το αντιλαμβάνονται για το προσωπικό τους. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε ένα εργοστάσιο στην Αμερική πρόσφατα και το οποίο ολοκληρώνεται η επένδυση τον Ιούλιο, αλλά ήδη έχουμε 50 εργαζομένους και ενώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100. Αυτό που βλέπω είναι ότι τα work ethics είναι διαφορετικά στην Αμερική, αλλά συγκεκριμένα στο ζήτημα της ευεξίας και της ψυχικής υγείας, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ανακαλύπτουμε ακόμα αυτό το πράγμα. Στην Αμερική είναι η βάση. Δηλαδή, εγώ μέσα από αυτό το ταξίδι της επιχειρηματικότητας και αυτό που είπα ότι πέρασα, προσέλαβα κάποια στιγμή, μεγαλώσαμε αρκετά να έχουμε και ένα HR τμήμα και να το οργανώσουμε και να κάνουμε πράγματα και βλέπω τον εαυτό μου ακόμα και σήμερα ότι προσπαθώ να κάνω εγώ σαν Δημήτρης με αυτά που σαν επιχειρηματίας θέλω να πετύχω, educate ακόμα και το HR στο τι θέλω να πετύχουμε. Δηλαδή, είχα πολλή αντιμετώπιση ιδεολογίας ή φιλοσοφίας HR που ήταν τιμωρητική πιθανώς, που ήταν ελεγκτική, που ήταν ότι πρέπει να έχουμε τον κόσμο και να τον ελέγχουμε τι κάνει και προσπαθούσα να αλλάξω αυτή τη φιλοσοφία στο ίδιο το HR. Στην Αμερική δεν αντιμετώπισα αυτό και δεν αντιμετωπίζω αυτό. Αντιμετωπίζω ίσα το αντίθετο, ότι εκεί η βάση είναι ότι οι άνθρωποι μας είναι πολύ ψηλά τα στάνταρ του τι παραγωγικότητα περιμένεις από τον κόσμο και τι ευθύνες περιμένεις ότι τους δίνεις και ότι περιμένεις το πετύχουν. Αλλά ταυτόχρονα εκεί ξεκινάνε από μια βάση που είναι 10 βήματα πάνω. Είναι εκεί που θέλω να πάμε εδώ πέρα, εκεί έρχονται και αντί να προσπαθώ να πουσάρω, να τους πείσω ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί, έρχονται και με ιδέες και προτάσεις, οι οποίες είναι 5 βήματα μπροστά και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και έχουμε ίσως και έτσι μια μοναδική ευκαιρία σαν εταιρεία να μεταφέρουμε καλές πρακτικές από το ένα εργοστάσιο στο άλλο και ήδη προσπαθούμε να το οργανώσουμε και αυτό κάνουμε.
Ωραία. Δεν έχουμε χρόνο για άλλη ερώτηση. Οπότε, αν ήθελες να προσθέσεις κάτι, είναι η στιγμή. Αν και νομίζω ότι μας κάλυψες. Όχι, ευχαριστώ. Ό,τι εγώ είχα να ρωτήσω, μας το έχεις καλύψει. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό. Θα γυρίσω από εδώ. Θα γυρίσω από εδώ. Κύριε οικονόμου, έχω γυρίσει τον Νικό, οπότε θα πάει, ναι, θα πάει έτσι τώρα. Κωνσταντίνε, λοιπόν. Είσαστε μια εταιρεία που χτυπήθηκε, είσαστε ένα κλάδο που χτυπήθηκε ιδιαίτερα και περάσατε κοσμοϊστορικές προκλήσεις με το COVID. Για όσους δεν γνωρίζουν, θυμίζω ότι είναι στη Marine Tours, ότι έχουν τη Marine Tours, άρα είναι στη διαχείριση ταξιδιών, καλά το λέω, το travel management στα ελληνικά, ναι, διαχείριση επαγγελματικών ταξιδιών. Ακριβώς. Οπότε, παρόλα αυτά, καταφέρατε μέσα από όλα αυτά να ισορροπήσετε, να κάνετε έτσι τα πράγματα, ώστε να βγείτε αλόβητος, να πάτε στην επόμενη μέρα. Οπότε, έχοντας περάσει μέσα από όλα αυτά, θα ήθελα να μου πείτε, γιατί αυτό δεν ήρθε προφανώς χωρίς κόστος, θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας εμπειρία για το πώς καταφέρατε εσείς προσωπικά να βγείτε από αυτό, έτσι ώστε να μπορέσετε να βγείτε αλόβητος, εννοώ, και να ισορροπημένος, ώστε να προχωρήσετε ή να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Αρκετά υπόθηκαν και από τα παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο, νομίζω, κινούμαστε όλοι. Εγώ πραγματικά τον Μάρτιο του 2020 είδα κάτι κοσμογονικό, είδα τη δουλειά μου και πραγματικά ήμασταν πάνω στο κύμα και ταξιδεύαμε. Μια φανταστική διαδρομή, είδα τη δουλειά μου να καταραίει. Το disruption έφτασε το 98% μέσα σε μερικές εβδομάδες και ουσιαστικά δεν είχαμε business model, έτσι, πλήρως. Δεν είχαμε business model, δεν είχαμε επόμενη μέρα, σύν ό,τι άλλο απασχολούσε και σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους πολίτες. Εκεί λοιπόν έρχομαι, είπε κάτι ο Δημήτρης πριν, έτσι πολύ ενδιαφέρον, what's the worst that can happen? Λοιπόν, όταν φτάσεις κοντά στο μηδέν, απομυθοποιείς μια κατάσταση η οποία σε γεμίζει με τέτοια δύναμη, εγώ δεν το περίμενα, και τέτοια αυτοπεποίθηση, που το εκτείναγμα προς τα πάνω μετά είναι σίγουρο και δεδομένο, αν καταφέρεις να κρατήσεις την εσωτερική σου ψυχική ισορροπία. Άρα, για μένα, το σκέλος ψυχική και πνευματική ισορροπία και σωματική είναι θεμελιώδες. Έχω καταλάβει ως επιχειρηματίας ότι είμαι ένας από τους σημαντικότερους πόρους της επιχείρησης. Αν εγώ δεν είμαι καλά, συνδυασμός δηλαδή σωματικής και ψυχικής υγείας, πώς είναι δυνατόν να είναι καλά η εταιρεία μου? Δεν θα μπορέσω να της δώσω αυτά που απαιτούνται να της δώσω για να είναι ζωντανή και στην εταιρεία και στους ανθρώπους της, πόσο δε μάλλον αυτά που μπορώ να της δώσω για να τη μεγαλώσω, έτσι, να την κάνω καλύτερη και να έχει και ένα πολύ αξιόλογο αποτύπωμα στην κοινωνία. Ποια ήταν τα δικά μου best practices? Με βοήθησε πάρα πολύ το IO και η δυνατότητα να μοιράζομαι. Ο επιχειρηματίας είναι ένας άνθρωπος, όπως όλοι. Δεν έχει κανένα διαφορετικό χαρακτηριστικό. Τον κοιτάμε ψηλά και λέμε ο επιχειρηματίας, σαν μια οντότητα η οποία είναι ανίκητη, δεν είναι ανίκητη, φθήρεται συστηματικά και καθημερινά, έχει ευαισθησίες, ανασφάλειες, φοβίες και πρέπει να τις δουλέψει. Το IO με βοήθησε πολύ λοιπόν σε αυτό, τις δουλέψαμε και ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας, με τον οποίο συνεργάζομαι συστηματικά. Θεωρώ ότι είναι βασικά εργαλεία, έτσι, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις μια στρεσόγονα και δύσκολη πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Είχαμε την καλύτερη τριετία στην ιστορία μας, το 2020 με το 2022. Και πραγματικά δεν μπορώ να πω πόσο σημαντικό είναι και στο business, αλλά και στη ζωή, έτσι, να δουλεύεις τις προκλήσεις σου, τις ψυχικές, έτσι, και να βελτιώνεις. Πιστεύω απόλυτα, για να την κλείσω έτσι λίγο αυτή την ενότητα, ότι business success δεν μπορείς να έχεις χωρίς life balance, αλλά life balance μπορείς να έχεις χωρίς business success, απαραίτητα. Σωστό.
Κοιτάω να δω γιατί με καλύπτετε όλοι όπως προχωράμε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι μια χαρά. Μιλήσανε και οι άλλοι. Θέλω να πάρω και τη δική σου άποψη για το στόχο. Για το στόχο, τι σημασία έχει ο στόχος, αλλά όχι απαραίτητα ή μόνο περιορισμένο στο στόχο τον εταιρικό, ναι, αλλά ένας υψηλότερος στόχος που λέγεται στόχος ζωής ή νόημα ζωής. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Προσωπικά δεν πιστεύω στους στόχους, πιστεύω στο σκοπό. Μου αρέσει να έχω σκοπό στη ζωή μου και στη δουλειά μου και μέσα από αυτό το σκοπό να δημιουργώ στόχους, άλλους θα τους πετυχαίνω, άλλους όχι. Η διάσταση των στόχων είναι πονηρή παγίδα, πάρα πολύ πονηρή παγίδα. Εκτός από τη δουλειά μας, στόχους πρέπει να έχουμε και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Συνήθως τι κάνουμε? Βάζουμε μετρήσιμους στόχους στη δουλειά μας, αλλά δεν βάζουμε μετρήσιμους στόχους στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Όταν βάζεις έναν generic στόχο, δεν ξέρεις ποτέ αν πηγαίνεις προς αυτόν και δεν ξέρεις ποτέ αν θα τον πιάσεις. Άρα πολύ γρήγορα ή τον αφήνεις ή ματαιώνεσαι. Έτσι. Αν βάλεις όμως ένα πολλούς μικρούς στόχους και εφικτούς και ρεαλιστικούς και σιγά σιγά βλέπεις ότι τους πιάνεις, εκεί συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Παίρνεις ενέργεια, παίρνεις κίνητρο, έχεις ευδιαθεσία. Έτσι. Και σιγά σιγά, όσο πιάνεις μικρούς στόχους, αρχίζεις και βάζεις και μεγαλύτερους. Άρα, θα έλεγα ότι έχει σημασία να ζήσουμε ένα purposeful life, έτσι. Και όχι ένα targeted one. Μάλιστα. Κοιτάω και το χρόνο για να δω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά νομίζω είμαστε εντάξει. Θα ήθελα να σου κάνω ακόμα μία ερώτηση. Ναι. Κοιτάω να δω τι δεν έχουμε καλύψει, αλλά θα ήθελα ίσως να μου μιλήσεις, ενώ μου είναι σαφές όπως το κάλυψες, το πόσο σημασία έχει ο σκοπός και πόσο σημαντικό είναι ο εαυτός μας σε αυτή την ιστορία. Όμως υπησέρχονται πράγματα. Οπότε θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτές τις προκλήσεις που έρχονται, που πάντα έρχονται και μπορούν να σε βγάλουν εκτός ισορροπίας, το οποίο οδηγεί σε απώλεια πραγμάτων και επαγγελματικά και προσωπικά, και πώς το αντιμετωπίζεις εσύ? Μου άρεσε, όταν είχα πρωτοπάει στο EO, είχε ξεκινήσει ένα session, ελάτε να let's celebrate our failures. Λέω, καλή ώρα, πολύ ενδιαφέρον session. Και ήταν διάφοροι επιχειρηματίες, σοβαροί άνθρωποι, πετυχημένοι επιχειρηματίες, έτσι, και περιέγραφαν τις αποτυχίες τους, αλλά τις αποτυχίες ως μάθημα. Γιατί μόνο από out of the comfort zone καταστάσεις έχεις βελτίωση, δηλαδή στο κάθε τι. Άρα είναι λοιπόν θέμα οπτικής. Πώς θα δεις τις προκλήσεις? Θα τις δεις τις προκλήσεις ως κάτι το οποίο θα σε εγκλωβίσει ή θα τις δεις τις προκλήσεις ως συνθήκες οι οποίες μπορούν να σου δημιουργήσουν προσωπική βελτίωση? Είναι πραγματικά mindset εδώ. Ξεκάθαρα, αν τις δεις με τον πρώτο τρόπο, θα έχεις σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσεις ψυχικά στην αρχή, μετά θα γίνουν και σωματικά. Άρα, σίγουρα δεν είναι το best practice, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολο. Έτσι. Όμως, αν σαν mindset βάλεις ότι αυτή την πρόκληση εγώ τη βλέπω σαν μια διαδικασία μέσα από την οποία θα γίνω καλύτερος, θα μάθω περισσότερα πράγματα, δεν ξέρω αν θα πετύχω, αλλά θα προσπαθήσω. Έτσι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη οπτική για να την αντιμετωπίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις οτιδήποτε πριν περάσουμε στην κυρία Σταμαθιουδάκη. Είσαι OK να περάσουμε στην Όλγα? Ναι, είναι πολύ καλά. Ωραία, τέλεια. Θα περάσουμε λοιπόν, για να κλείσουμε, στην κυρία Όλγα Σταμαθιουδάκη.
Θα συνεχίσω στον Ενικό, λοιπόν. Όλγα, είσαι η μόνη μη επιχειρηματίας εδώ, είσαι υψηλόβαθμος στέλεχος της Qualco και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη δική σας οπτική, τη δική σου οπτική σαν στέλεχος και δεδομένου ότι άλλαξε ο τρόπος εργασίας μέσα στην πανδημία και μετά την πανδημία, ειδικά στις επιχειρήσεις, θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη και λέω σας γιατί εκπροσωπείς έναν οργανισμό για το πώς μπορούμε καλύτερα να συμφιλιώσουμε αυτό το κενό ειδικά στις εταιρείες μεταξύ της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής δεδομένου ότι εκεί πέρα δεν είναι άνθρωποι όπως εδώ που αποφασίζουν για το ρυθμό μιας εταιρείας αλλά τα στελέχη, έχω υπάρξει στέλεχος, ξέρω ότι ίσα ίσα κάποιος άλλος αποφασίζει το ρυθμό για σένα και εσύ πρέπει να τον ακολουθήσεις. Αν έχουμε βέβαια τέτοιους επιχειρηματίες όπως αυτούς που έχουμε στο πάνελ σήμερα, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Από εκεί εξαρτάται ως επιτοπλίστων. Καλημέρα για από μένα. Καταρχάς να πω ότι και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου συνεδρίου για το well-being και θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία, δείχνουν πόσο ψηλά είναι στην ατζέντα όλων μας και δείχνουν τη σημασία τους. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλά υψηλόβαθμα στελέχη από όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως, ήταν σε πάρα πολλά, παρακολούθησαν πάρα πολλά πάνελς που περίμεναν να βρω πιο πολλοί ανθρώπους του HR, θέματα που είχαν να κάνουν με τις γενιές, με τις ανάγκες τους, με τους ανθρώπους, με coaching, με το lifestyle. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη ασχολούνται, άρα είναι πολύ, πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων. Βέβαια, σε ένα πάνελ σαν αυτό που αποτελείται από επιτυχημένους επιχειρηματίες, εγώ εκπροσωπώ έναν χώρο διαφορετικό, έναν όμιλο επιχειρήσεων που έχουμε πάνω από 800 ανθρώπους και στον χώρο της τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρη ότι οι προκλήσεις, βλέπω δηλαδή, οι προκλήσεις είναι ακριβώς ίδιες. Δεν έχουν καμία διαφορά. Ενδεχομένως το μέγεθος και το industry μπορεί να κάνει μια διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, αλλά τίποτα πέρα από αυτά. Νομίζω ότι βάλαμε το θέμα, όλοι μιλήσαν και βάλατε το θέμα σε μια πολύ διευρυμένη βάση, όπως του αξίζει, γιατί όλα σχετίζονται μεταξύ τους. Προσωπικά είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η επαγγελματική ζωή, το να έχεις επιτυχημένη επαγγελματική ζωή και μια, ας πούμε, ισορροπημένη προσωπική ζωή, είναι εφικτό, με πολλές παραδοχές, όπως είπαμε, και με πολύ, πολύ προσπάθεια από όλους. Όμως νομίζω ότι είναι στο χέρι του καθενός μας, ό,τι και να συζητάμε, είναι σε μεγάλο βαθμό στο χέρι του καθενός μας να αποφασίσει ο ίδιος για τον εαυτό του, νομίζω το είπε και η Άννα, πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του και αναλόγως να πορευτεί. Άρα είναι πολλές οι παράμετροι που το επηρεάζουν. Το well-being σε όλα τα επίπεδα, η σωματική υγεία, η πνευματική υγεία, επηρεάζονται σε τεράστιο βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που πιστεύουμε από την επαγγελματική μας καριέρα και νομίζω από την επαγγελματική μας εμπειρία στο σύνολό της. Και αυτό νομίζω ότι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα αρχίζουν να το καταλαβαίνουν. Αν σκεφτεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μας το περνάμε στην εργασία μας και αυτή διαμορφώνει η καριέρα μας, η επαγγελματική μας εμπειρία συνολικά, διαμορφώνει το βιωτικό μας επίπεδο, το αν θα κάνουμε οικογένεια, τι είδους οικογένεια θα κάνουμε, σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά μας, άρα και το μορφωτικό τους επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επηρεάζει πολύ βαθιά τη ζωή μας, την ψυχική μας υγεία, το εύζυν μας συνολικά. Άρα η ευθύνη που έχουμε σαν επιχειρηματίες και σαν εταιρείες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύαμε, γιατί διαμορφώνουμε κουλτούρα και ζωές. Άρα, τώρα, τι άλλαξε σε σχέση με την. Πότε το αντιλήφθηκαν, νομίζω, οι επιχειρήσεις μπροστά το θέμα της ψυχικής υγείας και της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, νομίζω το έβγαλε σε μεγάλο βαθμό η πανδημία, παρόλο που πολύ νωρίτερα από αυτό και ειδικά στη χώρα μας, νομίζω και στο 2015 κλονίστηκε η ψυχική υγεία πολλών, όχι μόνο επιχειρηματικών αλλά και εργαζόμενων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η πανδημία και η αλλαγή που είδαμε στον τρόπο ζωής και στον τρόπο εργασίας όλων μας, για τις εργασίες τουλάχιστον στον χώρο το δικό μας, στον χώρο της τεχνολογίας, αντιληφθήκαμε σε μια μέρα ότι η δουλειά μπορεί να γίνει από μακριά, δεν έχει σημασία ούτε ο χρόνος, ούτε ο τρόπος, ούτε το που είσαι. Μπορείς να είσαι αποτελεσματικός από οπουδήποτε και να είσαι, τουλάχιστον αν όχι σε όλα τα industry, σίγουρα στον χώρο της τεχνολογίας. Οπότε αυτό μας άλλαξε πολύ τον τρόπο που βλέπουμε την εργασία που αντιλαμβανόμαστε.
Και επίσης ήρθε να μας το αλλάξει αυτό, καιρό το παρατηρούμε, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διαχειριστούμε. Είναι και η γενιά, η καινούργια, η Generation Z που πολλά ακούμε για αυτή. Είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ του 97 και του 2012, που έρχονται με τελείως διαφορετικές αντιλήψεις, πιστεύω, ανάγκες για τη ζωή τους και απαιτήσεις από τους εργοδότες τους. Είναι μια άλλη γενιά. Οπότε αυτά τα δύο καλούμαστε λίγο να βρούμε από εδώ και πέρα πώς θα τα... Ναι, και αυτή ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο, υπάρχει μια ισχυρή τάση που αλλάζει το εργασιακό οικοσύστημα και έχουμε αυτά τη νέα γενιά λοιπόν. Οπότε πώς τα αντιμετωπίζουμε, γιατί υπάρχει τάση να το αντιμετωπίσουμε σαν την καλομαθημένη, κακομαθημένη γενιά που δεν θέλει να δουλέψει ή που περιμένουμε στη γωνία και λέμε καλά θα μεγαλώσεις και εσύ θα μάθεις. Οπότε κάπου και ανάμεσα σίγουρα είναι η αλήθεια, γιατί τα βλέπουμε και τα δύο, αλλά θα ήθελα τη δική σου άποψη. Φυσιολογικό είναι. Κάθε γενιά έρχεται με καινούργιες αντιλήψεις, πεπιθήσεις, χαρακτηρίζονται από την περίοδο που ζει ο καθένας, πώς έχουν μεγαλώσει. Η καινούργια γενιά αυτή είναι digital nomads. Δεν έχουν γνωρίσει κάτι άλλο. Οπότε έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψεις, αντιμετώπιση τη ζωή τους. Φέρνουν καινούργια χαρακτηριστικά στην κοινωνία, όχι μόνο στο εργασιακό περιβάλλον. Είναι μια γενιά που την ενδιαφέρει περισσότερο, νομίζω, να κάνει δουλειά που το κάνει κέφι, που την αγαπάει και λιγότερο για να κάνει, για να βγάλει χρήματα. Είναι μια γενιά που δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει καταρρύψει όλα τα προηγούμενα μοντέλα των γονιών μας που δεν τους βλέπαμε, δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και χρόνο στα χόμπι τους. Επιλέγουν αυτό στα χόμπι τους, στις προσωπικές τους σχέσεις, στη ζωή τους. Άρα βλέπουμε πολύ διαφορετικές συμπεριφορές. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χρόνος που δουλεύουν, ο χρόνος που αφιερώνουν να έχουν δικό τους χρόνο και ζητάνε πάρα πολύ την ευελιξία. Και επίσης βλέπουμε και μια ακτιβιστική γενιά που ασχολείται πάρα πολύ με θέματα κοινωνικά, με θέματα περιβαλλοντικά, με θέματα δικαιοσύνης. Άρα ο τρόπος που επιλέγουν επιχειρήσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που επιλέγουν τις εταιρείες με τις οποίες θα δουλέψουν, έχει πια αλλάξει. Δηλαδή, το well-being είναι ένας βασικός λόγος για να σε επιλέξουν σαν επιχείρηση και νομίζω ότι όλοι, οι μεγαλύτεροι, οι μικρότεροι, όλες οι εταιρείες που τους ενδιαφέρει να έχουν access σε καλό επίπεδο προσωπικό, πρέπει να είναι alert, να τα παρακολουθούν, να παρακολουθούν τις τάσεις και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργαζόμενών μας. Πια είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω... Λίγο πιο δυνατά, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να προσθέσω για τη νέα γενιά. Έτσι, συμμετείχα έτσι και παρακολούθησα δύο άλλα sessions για Generation Z και Generation T. Και εμείς, μέσα στον οργανισμό που έχουμε όλες τις γενιές, 150 άτομα και πολύ ψηλό mobility, όπως όλες οι εταιρείες, θέλει κατανόηση. Νομίζω ότι τη γενιά και κάθε γενιά πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με κατανόηση. Αν προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε με τα δικά μας δεδομένα, είναι λάθος. Mm-hmm. Είναι λάθος και θα συγκρουστούμε δηλαδή με τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι θα χάσουμε και αυτό το καινούριο που μπορούν να φέρουν. Μα ακριβώς. Αυτή τη γοητεία που κάθε γενιά έχει, έτσι, και αυτή τη μοναδικότητα, μόνο με κατανόηση μπορείς να την προσεγγίσεις και να κοιτάξεις να μάθεις από αυτή τη διαδικασία. Μας αλλάζει, νομίζω, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα που κάνουμε τη δουλειά μας, δεν το συζητώ. Εμείς μόνο νεροτσουλήθρες να έχουμε βάλει. Στην τεχνολογία, το τι κάνει, το τι επενδύει ο χώρος τεχνολογίας για τους εργαζόμενούς τους, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όμως έχει ενδιαφέρον να πω ότι εμείς, για παράδειγμα, έχουμε στήσει όλη μας τη στρατηγική σε σχέση με τους ανθρώπους μας γύρω από το well-being, με επίκεντρο το well-being και με μοχλότο την ευελιξία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξαναλέω, μας το επιτρέπει η δουλειά μας, το αντικείμενό μας. Έχουμε επιλέξει τα 5 κομμάτια αυτό που λέμε well-being για μας, δηλαδή την οικονομική ευημερία των ανθρώπων μας, την επαγγελματική τους ευημερία, την καριέρα τους, την εξέλιξή τους, την σωματική τους υγεία, την ψυχική τους υγεία. Στο γραφείο έχουμε φροντίσει από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει τα γραφεία μας έως το ιατρείο, τους ψυχολόγους, το διαιτολόγο, στο γυμναστήριο, ένα εστιατόριο. Όλο αυτό το κομμάτι έχει στηθεί γύρω από το well-being των ανθρώπων.
Και κλείνοντας, νομίζω έχει σημασία να αναφέρω, υπάρχει ένα μέτρικ στα ερωτηματολόγια του Great Place to Work που αφορά στο caring. Πώς δηλαδή αξιολογεί ο εργαζόμενος τον τρόπο που η εργασία ασχολείται, ο εργοδότης του ασχολείται με το ευζήν του γενικώς. Mm-hmm. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικός δείκτης και από αυτούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δούμε τελικά πόσο αποτελεσματικοί είμαστε σε αυτό και πόσο κοντά αισθάνεται ο κόσμος της εργασίας ότι είμαστε σαν εργοδότες, σαν επιχειρηματίες. Εμείς είχαμε τη χαρά φέτος να έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, ένα 87%, που δείχνει πόσο ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το εισπράττει και έχει πολύ μεγάλη, νομίζω, σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ παρήγορο, νομίζω, να το ακούω, έχοντας περάσει από ένα corporate προηγούμενων δεκαετιών που ήταν εντελώς διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι πάμε προς τα εκεί, το οποίο κάνει νόημα. Και κλείνοντας, θέλω να συνοψίσω λιγάκι αυτά που άκουσα από όλους σας, αν έχω κρατήσει σωστές τις σημειώσεις μου. Αλλά καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινοί, ήσασταν πάρα πολύ ανοιχτοί, αυθεντικοί και ευάλωτοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποτε έλεγε ο επιχειρηματίας που ήταν αυτό το κάτι άπιαστο ή κάτι δεν μπορούμε να του μιλήσουμε ή δεν έχει faults ή δεν έχει αδυναμίες. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, στελέχοι, είμαστε όλοι. Άνθρωποι που έχουμε προσωπική, ιδιωτική ζωή, οπότε έχει πολύ σημασία και αυτό είναι ίσως το καλύτερο paradigm shift που θα ήθελα να πάρει ο κόσμος σήμερα, ότι είμαστε άνθρωποι και αυτή η ζωή που ζούμε έχει αξία, έχει αποτύπωμα γύρω-γύρω, έχει αποτύπωμα στη νέα γενιά, έχει αποτύπωμα στους ανθρώπους που αγαπάμε, έχει αποτύπωμα συνολικά στους ανθρώπους και στην κοινωνία που ζούμε. Και συνοψίζοντας λοιπόν όλα αυτά που είπατε, εγώ θα κρατήσω πόσο σημαντικό το αναφέρατε όλοι είναι το νόημα που έχει, πόσο μας δίνει νόημα, σκοπό αυτό που κάνουμε και το ακούσαμε και από την πλευρά των στελεχών ότι η νέα γενιά έρχεται και αναζητάει περισσότερο το νόημα παρά την καριέρα που ψάχναμε κάποτε. Άρα το νόημα είναι κάτι σημαντικό. Η συνεισφορά στα κοινά, το να βάλουμε με την καλή έννοια, την έννοια του εσωκεντρισμού, λοιπόν, ευχαριστώ που την ανέφερες, να βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά και να αναγνωρίσουμε, όπως το είπε και ο Κωνσταντίνος πολύ ωραία, ότι είμαστε ίσως το σημαντικότερο asset στη ζωή μας και άρα στην επιχείρησή μας και άρα στην οικογένειά μας. Και αν αυτό το asset δεν το φροντίσουμε, όλο το οικοδόμημα κινδυνεύει. Η αγάπη για αυτό που κάνουμε, που μπορεί να μας πάει στο να ζήσουμε λίγο πιο μακριά, κι ας μην πάμε στην Ικαρία, δεν χρειάζεται να πάρουμε τα βουνά, νομίζω ότι μπορεί να ζήσουμε λίγο καλύτερα, λίγο ομορφότερα και σίγουρα περισσότερο και πιο ευχάριστα. Αναφέρατε με διαφορετικούς τρόπους τη ρεαλιστική αισιοδοξία, δηλαδή να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, να έχουμε την αισιοδοξία, αλλά να τα βλέπουμε και ρεαλιστικά, γιατί δεν νομίζω, ειδικά σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικό, ότι αν δεν έχεις, ρεαλισμό μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Αλλά η νοοτροπία, και αυτή είναι αναφέρεται όλοι, η νοοτροπία, ανοιχτή νοοτροπία ανάπτυξης, μία οπτική ανάπτυξης που σημαίνει ότι το λάθος δεν είναι αποτυχία, αλλά είναι πηγή μαθήματος. Και τελευταία, η προσωπική ανάπτυξη, το να θέλεις να εξελιχθείς σαν άνθρωπος, σαν οικογενειάρχης, σαν επιχειρηματίας, σαν φίλος. Όλα αυτά είναι που μπορούν να μας φέρουν την ψυχική υγεία. Για τελευταίο θα κρατήσω αυτό που πήραμε πάρα πολύ σαν input από την συμμετοχή σας στους EO και είναι το μοίρασμα. Είναι αυτό το μοίρασμα το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί νομίζουμε όλοι και νιώθουμε και υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που υποστηρίζουν πόσο μόνος του νιώθει ο κόσμος. Ο καθένας περνάει κάτι και νομίζω ότι μόνο αυτός το περνάει, ενώ στην πραγματικότητα κάπου δίπλα κάποιος το περνάει ή το έχει ήδη περάσει και μπορείς να πάρεις από αυτόν, μπορείς να στηρίξεις. Οπότε εγώ θέλω να πω σε όσους είναι επιχειρηματίες, όσοι είναι startups, ότι το EO είναι εκεί για να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι οργανισμοί. Απλώς θέλω να αφιερώσω το τελευταίο λεπτό που μας μένει στο Entrepreneur Organization. Είναι εκεί. Υπάρχει και ένα accelerator πρόγραμμα που είναι για αυτούς που δεν είναι ακόμα εκεί πέρα που θα θέλανε, ώστε να μπορούν να ενταχθούν. Πάντως, αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι. Ξαναλέω, δεν είμαστε μόνοι μας και υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι, όσο απασχολημένοι κι αν είναι, να δώσουν το χρόνο τους και τα φώτα τους, είτε μέσα σε μια εταιρεία, είτε μέσα στα πλαίσια του EO, είτε οπουδήποτε. Και το δικό μας χρέος, θα κρατήσω αυτό που είπε η Όλγα, είναι τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί μπορούμε όλοι να γκρινιάζουμε για το πόσο τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ψάξουμε εκεί έξω. Και ειδικά σήμερα νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ βοήθεια, υπάρχουν ανοιχτά μυαλά. Και υπάρχει χώρος για όλους που θέλουν να αναπτυχθούν. Οπότε ας κρατήσουμε
για τελευταίο ότι αυτό που κάποτε λέγαμε ότι είναι δευτερεύον, πρώτα η δουλειά και μετά όλα τα άλλα, ας γυρίσουμε πίσω και να πούμε πρώτα η δική μας ευημερία, πρώτα και η δική μας, όταν λέω ιδιωτική, μετά της εταιρείας και μετά η κοινωνική ευημερία, αυτό το social well-being, έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν εδώ, αν και είμαστε το πρώτο πρωινό πάνω.